Καταθέσαμε σήμερα μαζί με τους υπεύθυνους τομεάρχες του ΣΥΡΙΖΑ, το Χρήστο το Σπίρτζη και το Θεόφιλο τον Τζανθόπουλο, μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την κυρία Σοφία Νικολάου, τη Γενική Γραμματέα Αντιεγκληματικής Πολιτικής. Η μηνυτήρια αναφορά λέει ότι την καταγγέλουμε για απιστία κατά συρροή και κατ' εξακολούθηση σε βάρος του ελληνικού δημοσίου. Η κυρία Νικολάου, στο όνομα του κορονοϊού, είναι το πιο κραγμένο παράδειγμα, να το πω έτσι, απευθείας αναθέσεων σε εταιρείες που φτιάχτηκαν μία-δύο μέρες πριν την ανάθεση, σε εταιρείες που δεν είχαν καμία σχέση με το αντικείμενο των μέσων ατομικής προστασίας ή των απολυμάνσεων ή άλλων υγειονομικών καταστάσεων και όμως πήραν τη δουλειά, σε εταιρείες οι οποίες έδωσε την δουλειά σε τιμές πολλαπλάσιες από αυτές που άλλοι οργανισμοί του δημοσίου, άλλοι φορείς του δημοσίου, την ίδια μέρα αγόραζαν το ίδιο υλικό. Το υπολογιζόμενο κόστος αυτής της ζημιάς για το ελληνικό δημόσιο στα 4 εκατομμύρια είναι τα 2 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Περιμένουμε η εισαγγελία, θα είχατε παρακολουθήσει ότι πολλές φορές είχα προκαλέσει κάποιο εισαγγελέα να κινηθεί αυτεπάγγελτα. Δυστυχώς δεν κινήθηκε, άρα πήγε ο Μωάμεθ στο βουνό. Οπότε σήμερα καταθέσαμε την μηνυτήρια αναφορά και περιμένουμε με τα αναλυτικότατα και συντριπτικά στοιχεία τα οποία καταθέσαμε σήμερα, με τη βοήθεια του Μανώλη του Καπνισάκη, του δικηγόρου και μέλους της ομάδας τεκμηρίωσης που έχει κάνει αυτή τη δουλειά, να κινηθεί γρήγορα η εισαγγελία και να αποδοθούν αυτές οι ευθύνες.